για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη βάσει της συνολικής πολιτικής διαδρομής και της συμπεριφοράς του καθενός. Για την επόμενη μέρα, ο κύριος Καραμαλής επανέλαβε ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης και για μια ακόμα φορά δήλωσε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Σουφλιάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ενώ ο Σάββας Τσιτουρίδης, με επιστολή του στον Πρωθυπουργό, ζήτησε εξηγήσεις για τους λόγους αποκλεισμού του. Ο Πέτρος Δούκας ανέφερε ότι το αποτέλεσμα θα κρίνει τις στρατηγικές επιλογές, ενώ στο ίδιο μήκος κυμάτος ο Αριστοτέλης Παυλίδης τόνισε ότι δεν θα σχολιάσει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε λόγω των εκλογών. Ψήφο εμπιστοσύνης και αυτοδυναμία ζήτησε εκ νέου από την Τρίπολη ο Γιώργος Παπανδρέου και άσκησε δρυμία κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ιδίως στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Ολοκληρώθηκαν τα ψηφοδέλτια του Πασόκ για τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ θα είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης και στο υπόλοιπο Αττικής. Συνεχίστηκε η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για την οικονομία με αφορμή τις δηλώσεις Αλμούνια σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντά στη συμφωνία για τη διεξαγωγή τηλεμαχίας μεταξύ Κώστα Καραμαλή και Γιώργου Παπανδρέου βρίσκονται τα δύο μεγάλα κόμματα, ωστόσο προβλήματα προκύπτουν για το debate των 6 πολιτικών αρχηγών. Την αντίθεσή του στη διεξαγωγή debate ανάμεσα στους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων εξέφρασαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Την ανησυχία του για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ τα ψηφοδέλτια του λαού ανακοίνωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στον Ομόρο Δόπης. Το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα της νέας γρίπης σημειώθηκε στη χώρα μας. Πρόκειται για 29χρονο Γάλλο τουρίστα που νοσηλευόταν στην εντατική του Σισμανόγλιου με βαρύτατη αναπνευστική ανεπάρκεια. Μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, οι πυρόπληκτοι της Αττικής και της Εύβοιας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την ανακατασκευή και την επισκευή με δωρεάν κρατική αρρωγή των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου. Γαλλία-Ελλάδα 71-69 για το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Παραλυθών από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Τιμούρ Κετσπάγια. Η προπονητή ανέλαβε ο Μπόζι Νταρμπάντοβιτς με βοηθό τον Ανδρέα Νινιάδη. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν απόψε για το Champions League την Ολλανδική Alkmaar, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ στις 10 παρατέταρτο. Στο χάρτη με τα στήματα βλέπουμε το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στη Δυτική Μεσόγειο, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τη Μεγάλη Βρετανία και την Ανατολική Ευρώπη. Την Τετάρτη ο καιρός στη χώρα μας αρχικά θα είναι αίθριος. Σταδιακά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν. Το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Τεραίας. Το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια κατά τόπους θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, από 14 έως 29 βαθμούς στα βόρεια, από 13 έως 32 βαθμούς στα δυτικά, από 17 έως 31 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά και από 19 έως 30 βαθμούς στο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, ανατολικά τμήματα θα έχουν ένταση 6 και πρόσκαιρα ακόμα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αρχικά αίθριος, σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως το βράδυ. Περιορισμένη ορατότητα αναμένεται το πρωί. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός αρχικά αίθριος, σταδιακά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, τοπικά η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη. Η άνεμοι ασθενείς, στον Ευωϊκό θα είναι βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τους βάλαμε νωρίς για να έχουμε άνεση χρόνου μετά. Συμφωνήσαμε να κάνουμε και μια εκπομπή για το κυνήγι μετά με τους ψυχολόγους, που έχουν κάτι ενδιαφέρουσε απόψεις. Έπιασε άκρη με τους ψυχολόγους πράσινων. Το σκέφτεται, λέει. Καλά, παιδιά. Θα σα πω τώρα πολιτικά. Λοιπόν, για ησυχία τώρα να πάρουμε κατσίμι. Την καλημερίσουμε. Τι γίνεται, Μαριλένα. Τι θα ψηφίσω. Ό,τι ψήφισε και την άλλη φορά. Ό,τι ψήφισε και την άλλη φορά. Λάθος. Τα γνωστά. Δεν θα ψηφίσει. Και όμως δεν θα ψηφίσει ό,τι ψήφισε την άλλη φορά. Άλλαξε. Γιατί την άλλη φορά παρεστήρθη. Προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο. Στο καλύτερο νομίζω. Προς το καλύτερο, λες εσύ. Εγώ νομίζω προς το χειρότερο, παιδιά, πάει κατσίμι. Έχω υπόψη μου. Τέλος πάντων, τι έγινε. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Όλα καλά, όλα ωραία. That's. Δεν μου λες. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις μας πολύ. Ναι, έχει κανένα συγκλονιστικό νέο. Συγκλονιστικό. Τίποτα για τον Ομπάμα. Έκανε τίποτα τον Ομπάμα πάλι. Κάτι θα βρω να πω για τον Ομπάμα. Γιατί άκουσες μέχρι και οι οικολόγοι τσίπησε με τον Ομπάμα. New deal σου λέει ο Κουτσούμπας. Τι new deal. Προς τα πού. New deal εκεί στο πράσινο. Εντάξει. Πράσινο new deal. Πράσινο, πράσινο. Μου ξεκινήσω. Για προχωρά. Πάντω Παναθηναϊκοί έχουν, έχει γεμίσει Παναθηναϊκούς. Είπαμε τώρα, παιδιά, είναι Πασόκ και Παναθηναϊκός, είναι στα πάνω αυτή την εποχή. Κάντε υπομονή οι υπόλοιποι, θα δούμε τι θα γίνει. Κόκκινο, άλλους, το λέω. Κόκκινο δεν πάει καλά. Το κόκκινο δεν αυτό πάει καλά. Για κόκκινο και Νέα Δημοκρατία δεν έχει πατήσει τώρα. Άστε. Mm. Λοιπόν.
σοβαρές ειδήσεις και όσο πάμε. Χαλαρώνουμε. Χαλαρώνουμε. Μην εντάξει. Πολύ χαλαρώσουμε όμως, έτσι. Ναι. Γιατί σε βλέπω επικίνδυνη σήμερα. Πότε είδα κάτι πλάνα. Πλάνα πίσω μας. Λοιπόν, ναι, ναι. Ξεκινάμε με τη Γάζα. Όπου με πολύ σκληρή γλώσσα η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ αλλά και τη Χαμάς για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Συμπαγές Μολύβι. Ναι, από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Ναι, αλλά όχι από τις ομοιά, σφάζανε οι άλλοι. Αυτό, άκου να δεις. Από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι τις 18 Ιανουαρίου του 2009. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου σκοτώθηκαν 1.400 Παλαιστίνοι και 3 Ισραηλινοί πολίτες και 10 Ισραηλινοί στρατιώτες. Και βγαίνει το Ισραήλ και λέει, είστε προκατηλημένοι, λέει, εναντίον της χώρας μας. Σε βλέπω παθιάζεσαι. Με τη μία πλευρά. Είναι λόγω προεκλογικής περίοδου. Μα, παιδί, όταν μιλάμε 1.400 από την και από την άλλη 13, έτσι, και οι 10 στρατιώτες. Το αδυνάτο. Και λέει το Ισραήλ ότι είναι όλοι προκατηλημένοι εναντίον μας, λέει, και γι' αυτό δεν θα συνεργαστούμε με τον ΟΗΕ. Καλά. Τέλος πάντων, το ότι βγήκε η έρευνα και πραγματικά τόσο σκληρά λόγια δεν άκουμε. Να δούμε βέβαια αν θα υπάρξουν κυρώσεις. Α, επίσης να σας πω ότι αυτός ο Ιρακινός που πέταξε το παπούτσι στον Πούτ. Βγήκε. Βγήκε χτες και θα έρθει στην Ελλάδα την Πέμπτη. Στην Ελλάδα. Ναι, αλλά φωνάζει ο άνθρωπος. Λέει, μπήκα μέσα για ένα τίποτα τυχαίο γεγονός, ας πούμε, και μέσα πίσω στο ξύλο. Καλά, δεν είναι και τίποτα. Θα στείλει στην Ελλάδα που τον προσκαλεί κάποιος. Θα στείλει και αυτός επιστολή σαν τον Τζιτουρί. Θα στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό. Καλά, θα τα ακούσει. Θα κάνει ιατρικές εξετάσεις. Στην ΕΣΕΜΑΣ, ναι, εντάξει. Να σε βρει και τη χώρα που γιατί? Έχει σούπερ σύστημα υγεία. Περάσει καλά εδώ. Και από το να πας στην Αμερική. Αυτό να μου πεις. Καλύτερα. Ακριβά, υπάρχει άλλες ιστορίες. Yeah. Μια που λέμε για την Αμερική, by the way, να δούμε λίγο Ομπάμα. Είναι καλά τα νέα από την δηλαδή, Αμερική. Για πες. Ναι, ο Ομπάμα επισκέφτηκε στο Οχάιο ένα εργοστάσιο με αυτοκίνητα. Οχάιο State. Και, ναι. Είπε και πώς πάμε, ότι, ανεβαίνουν πωλήσεις. Ναι, είπε ότι θα επαναπροσληφθούν 150 εργάτες που είχαν φύγει ναι. Και αργότερα κι άλλοι. Και τέλος πάντων. Πωλήθηκαν 5.000, θα πάρουν 150 πίσω. Υπάρχουν καλά, δείγματα. Ναι. Το βλέπουμε εδώ προχωράει τρέχοντας, ανεβασμένα μανίκια. Και τα μέτρα του αποδίδουν καρπούς. Και επίσης και ο Μπερνάνκη είπε ότι. Τη ΦΕΔ. Ναι, τη ΦΕΔ. Τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα τη Αμερική, είπε ότι, τεχνικά λέει, τελείωσε η ύφεση. Βέβαια, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Και πραγματικά επίσης, δεν έχει τελειώσει. Ναι, επίσης, ανέβηκαν πάρα πολύ οι πωλήσεις των αυτοκινήτων, 10%. Αλλά αυτό έχει να κάνει φυσικά με τα μέτρα που έχουν πάρει όχι μόνο η κυβέρνηση στην Αμερική, αλλά σε όλη την Ευρώπη, που επιδοτούν ουσιαστικά. Σου λέει, πάρε πίσω το παλιό αυτοκίνητο. Να, και με πολλές ευκολίες πληρωμών να πάει καινούριο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα, μετά τον Ομπάμα, το σαλόν του αυτοκινήτου στη Φραγκφούρτη, τα νέα υβριδικά. Μοντέλα. Όχι μόνο υβριδικά. Κοιτάξτε εκεί. Τι είναι, Φεράρι. Φεράρι, Λαμπορκίνι. Φεράρι, όλες... παιδιά, μέσα στην κρίση δείχνεται Φεράρι. Ποιος θα την πάρει. Τι να σου πω, αφού είχαν την τιμητική του στο σαλόν αυτοκινήτου. Είδα προχθές, παιδιά, και ένα νέο κοιτάξτε μοντέλο τη Πόρσε. Τετράπορτο, Λιριτζή. Τετράπορτο, νέο μοντέλο τη Πόρσε. Τι να την κάνει την Πόρσε. Λέμε, τη βγήκε τώρα. Τη Φεράρι δεν την κάνει. Τίποτα. Και τη Λαμπορκίνη. Τίποτα, τις βλέπεις. Λέμε τώρα, απλώς αυτά για να τα βλέπουμε. Δεν είναι για να τα παίρνουμε. Ναι. Ενώ λέει, είχαν αυξηθεί οι πωλήσεις πριν την κρίση, τώρα έχουν πέσει, αλλά όχι δραματικά. Και παρόλα αυτά, τολμούν να βγάζουν τα καινούρια μοντέλα που είναι απίστευτα, όπως βλέπουμε εδώ. Το βλέπουμε. Αλλά εγώ πάντα όμως, γιατί βάζουν οι γυναίκες αυτά. Το έχεις, εσύ πώς το αναλύεις το θέμα αυτό. Δεν τα δίνουν μαζί όμως. Δεν το δίνουν. Κοιτάξτε, σε αυτά τα επίπεδα μπορούν να το δίνουν και μαζί. Απευθύνονται δεν χρειάζεται. Πολλά τα λεφτά. Σε αυτά τα επίπεδα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, έχουν άλλα. Ναι. Πώς το βλέπεις εσύ? Απευθύνονται κυρίως σε άντρες αυτά τα αυτοκίνητα και όπως είχαμε πει σε αυτή την τρομερή έρευνα. Έχει δει γυναίκα να διηγεί η Πόρσε? Όχι. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο στη γυναίκα τι αυτοκίνητο έχει ο άντρας. Ο εραστής της τέλος πάντων. Ο υποψήφιος. Το πας ακόμα πιο βαθιά. Αφού έτσι έλεγε η έρευνα, τι να σας πω. Πάμε όμως να δούμε. Το Τραμπάντ. Το Τραμπάντ που ήταν. Τραμπάντ το... λέγεται. Θα Trabant. Πεις εμένα τώρα πώς λέγεται. Έτσι το λέμε στην Ελλάδα, Τραμπάντ. Λοιπόν, ήταν. Γιατί υπήρχε το παλιό το Τραμπάντ. Το σύμβολο πραγματικά της DDR, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, το οποίο ήταν αποσυμπιεσμένο χαρτί. Για να το αγοράσεις έπρεπε να περιμένεις μήνες, μη σου πω χρόνια. Και ήταν και καλά η απάντηση στο Volkswagen. Μάλιστα. Είναι τον, του λαού το αυτοκίνητο. Ναι. Το αυτοκίνητο του λαού. Έτσι. Και βγαίνει πάλι σε στο ίδιο στυλ από ό,τι βλέπουμε. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πάρα πολύ ωραίο. Έχει γίνει καλκ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά είναι ηλεκτρονικό, είναι. Έχει όλα τα κομφόρ, έχει όλα τα κομφόρ, είναι οικολογικό. Ωραίο, ωραίο. Πολύ όμορφο. Το δείχναμε το πρωί από μια εφημερίδα. Πολύ ωραίο. Τα Τραμπάντ τελικά προφέρεται έτσι στα γερμανικά.
Γιατί εμείς το λέγαμε τράμπα στην Ελλάδα. Τράμπα το λέγαμε παλιά. Καλά, εντάξει, το τράμπα, τράμπα το πώς να. Ναι, ωραία. Αυτό είναι το παλιό που βλέπεις. Ναι, το αρχαίο. Το αρχαίο. Για λέγε. Πάμε τώρα στην Ιταλία για να δούμε ένα θέμα Μπερλουσκόνη. Που ενδιαφέρει και εμάς. Okay, πριν δηλαδή. Τον Μπερλουσκόνη, θα σας πω για αυτό το σκάνδαλο με τα, με τα απόβλητα. Mm-hmm. Έτσι. Ανακάλυψαν οι αρχές, επειδή κάποιος μαφιόζος αποκάλυψε ότι η μαφία έπαιρνε χρήματα από διάφορες ιταλικές εταιρείες για να εξαφανίζει ή να τακτοποιεί, όπως λέτε κάποιες εφημερίδες, παραπέμποντας, ξέρετε πού. Τα αποβλήτα. Τόνους αποβλήτων και πώς τα βομβάρδιζε και τα βύθιζε στη Μεσόγειο. Απλά, δηλαδή απλά και πράγματα. Πολύ, και πολύ κοντά μας. Εξαφανίζονται άμεσα. Πώς παίρνεις εσύ το σκουπίδι και πας να το αφήνεις στην πόρτα του γείτονα. Έτσι και αυτός. Έπαιρνε το πλοίο με τα πυρηνικά απόβλητα και το βύθιζε στη θάλασσα. Την τελευταία 20ετία. Για πόσα πλοία μιλάμε. Χάθηκαν 32 πλοία. Βρέθηκε ένα τώρα έξω από την Καλάβρια. Μετά λες γιατί βγαίνουν ψάρια με μορφή ανθρώπου. Βλέπεις κάτι, ψάρια είναι σαν άνθρωποι. Βγαίνουν από το βυθό. Καλά τα ψάρια με μορφή ανθρώπου. Άνθρωποι με μορφή ψαριού. Και αυτό θα γίνει. Και αυτό θα γίνει. Για να δούμε τώρα το Μπερλουσκόνη τι έκανε πάλι. Γιατί κάθε μέρα πρέπει κάτι να κάνει για να διατηρείται στη δημοσιότητα. Ναι, στην τηλεόραση. Λοιπόν, δόθηκαν τα πρώτα σπίτια στην Λάκουιλα, στην περιοχή που ισοπεδώθηκε. Ορίστε ο άνθρωπος, δηλαδή να πεις μια καλή κουβέντα. Όπου τώρα που το λες για τη Λάκουιλα, να στείλουμε μια καλημέρα, γιατί 2-3 μέρες τώρα οι Έλληνες φοιτητές από την περιοχή μας στέλνουν καλημέρες. Είναι ακόμα και έχουν έρθει εδώ οι φοιτητές. Έχουν αλαλιάσει στο. Όχι, εκεί είναι και έχουν αλαλιάσει το αντίσκηνο. Σε έχει τρελάνει ο Μπερλουσκόνη, ναι. 94 καινούρια σπίτια που θα στεγαστούν 200 άνθρωποι περίπου. Δεν πρέπει να πούμε ότι είναι καλό αυτό, δηλαδή αυτό αρέσει. Τι δημοσιότητα. Τα δόθηκε, δεν θέλω να σας πω έτσι. Τους έβαλε που έλεγε. Σε απευθείας μετάδοση έδειχνε 10 λεπτά Μπερλουσκόνη και 2 λεπτά τα σπίτια. Ο Μπερλουσκόνης σου λέει είδηση. Την είπα, την είδηση την είπα. Πώς την είπες όμως. Κόπηκαν εκπομπές που θα είχαν το ίδιο θέμα, αλλά με καλεσμένους που θα μιλούσαν επικριτικά για τον Μπερλουσκόνη. Και έχει γίνει. Σε έδιωξαν όλους τους καλεσμένους. Σε έδειξε διαμαρτυρίες ο γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, που δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε αυτή την εκπομπή άλλο. Και ότι θα γίνει μια μεγάλη διαδήλωση σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Μάλιστα. Στην Ιταλία. Όπου ο Μπερλουσκόνη λέει ότι όλα αυτά είναι αθλειότητες, κομμουνιστές και τα λοιπά. Θυμώνουν τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι οι κομμουνιστές για όλα. Να δούμε μερικές έρευνες. Έχει κομμουνιστές στην Ιταλία. Έλατε. Ούτε πόδι δεν έχει. Τίποτα. Για λίγο. Καλά, δεν είναι γνωστό, αλλά τέλος πάντων οι γιατροί όλου του κόσμου έτριξαν τα δόντια στον ΟΗΕ και είπε πρέπει κάτι να κάνουμε τις κυβερνήσεις ώστε να δούμε τι θα γίνει με τις κλιματικές αλλαγές, διότι κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων. Μα από κύριε Κουτσούμπας, πριν δεν τον αφήνω. Ο άνθρωπος εδώ. Φυματίο, κίτρινος πυρετός και διάφορες άλλες τροπικές ασθένειες. Αυτά μας περιμένουν. Θα αυξηθούν δραματικά όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά. Και πραγματικά, επειδή δεν ξέρω τώρα αν είναι η ιδέα μου, αλλά όλο για κάτι μολύνσεις ακούω. Εσύ. Όχι. Ότι κάποιες ασθένειες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν επανέρχονται και είναι επικίνδυνες. Και παλιές ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί. Ναι. Έτσι, ναι. Επανέρχονται. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, χθες. Αν δεν υπήρχαν στο παρελθόν, πώς επανέρχονται. Προφανώς. Το λέει η λέξη. Χθες διαβάσαμε και σε ελληνικές εφημερίδες μία είδηση που είναι, όπως λέμε, too good to be true. Δηλαδή, σου λέει ο πλαστικός χειρούργος. Ναι. Χειρουργός είναι συνήθως. Χειρουργός, δηλαδή είναι κακούργος. Χειρουργός, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, έχεις λίγα ψωμάκια, θα βγάλουμε τα ψωμάκια. Όχι, θα βγάλουμε τα ψωμάκια. Και τα βάλουμε αλλού. Και θα τα βάλουμε αλλού. Και βλέπεις που τα βάζει. Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Δηλαδή και θα αυξηθεί το σύστημα. Δηλαδή αυτές οι κυρίες εδώ έχουν κάνει αυτό που λένε. Είχαν ψωμάκια κάποτε. Όχι, λέει, δεν είναι αυτές, είναι ενδεικτικά. Κάποτε και δεν είχαν τόσο πολύ στήθος. Λοιπόν, και ούτε εικόνες, ούτε επιθέματα, ούτε τίποτα από το λίπος το δικό σου. Λέει, θα το βάλεις. Ναι, συνήθως αυτές που έχουν ψωμάκια έχουν και. Βλέπεις εδώ, έτσι. Ναι, βλέπεις εδώ. Καλή δουλειά. Πιο φυσικό. Καλή δουλειά. Δεν τρέπεσαι. Τι είδες είναι, αλλεργή, τι να τραπούμε. Γιατί συνήθως τραπόμαστε. 2.500 γυναίκες από τότε που διάβασαν αυτή την είδηση. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Τρέχουν, θα κοστίζει διπλάσια από τις κανονικές αυξητικές στήθους. Όμως βγαίνουν τώρα γιατροί και καταγγέλνουν και λένε ότι τα αποτελέσματα θα είναι προσωρινά. Και μετά τι ξεφουσκώνεις, τι γίνεται μετά. Θα λιώνει το λίπος και θα κατεβαίνει πάλι προς τα κάτω. Άμα δυνατήσεις είναι κακό σου, πρέπει να διατηρήσεις ακριβώς. Νταν. Άμα χάσει, τέλειωσε. Οπότε, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Πολύ... Εγώ είδα τις φωτογραφίες πριν που τις δείχνατε. Πολύ και λέω, καλό για να υποψήφιες είναι πραγματικό. Πάλι. Ναι, μακάρι να ήταν υποψήφιες. Ψηφίζαμε με δύο χέρια. Επίσης, ωραία. Έχει ξεκινήσει. Τι ποια είναι? Σε πολύ καλές εφημερίδες όπως η Daily Mail. Ξέρουμε αυτή την κοπέλα. Όχι. Η Beyoncé είναι. Beyoncé είναι. Beyoncé είναι. Α, γι' αυτό είπα. Είναι στο ίδιο. Έχει ξεκινήσει μία
για το μέχρι ποια ηλικία πρέπει να φοράς ντεκολτέ, πολύ ανοιχτά, και μίνι. Γιατί υπάρχουν κανόνες αυτό. Ξαναδείτε, δεν είναι θέμα ηλικίας, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέμα σώματος. Είναι θέμα δυνατοτήτων. Και ενώ το μίνι μπορεί να το φοράς λίγο στα 50, σε διάφορες έρευνες που κάνανε. Εντάξει, η Μαντόνα φοράει μίνι και είναι μια χαρά. Το ντεκολτέ μπορεί να το φοράς και μέχρι πιο μεγάλη. Η Σοφία Λόρεν, π.χ. είναι 70 χρόνια και φοράει ντεκολτέ. Εγώ είδα μια 75άρα προχθές σε μια εκπομπή αμερικάνικη. Φόραγε μίνι. Ποιο? 75 ετών. Τη πήγαινε. Χάλια ήταν, δεν σπαρέα. Τώρα σοβαρά μιλάς. Τραγική ήταν. Εντάξει, είναι κάτι. Η δικιά μας εδώ που φοράει μάξι κάτι ξέρει. Πώς τη λέμε η. Ποια, παιδιά. Παλιά στάρ. Η Ζωζό Σαμπουζάκη. Μια χαρά δεν είναι. Μάξι φοράει. Πάντα. Μέχρι, βέβαια με ένα σκίσιμο μέχρι εδώ. Αλλά έχει καλή φωτιά. Τέλεια. Είναι ανάλογα τι μίνι φοράς. Αν είσαι τουρίστρια 80 χρονών τέλος πάντων και φοράς σορτσάκι. Δεν σε ενοχλεί. Όχι, δεν σε ενοχλεί. Πώς δεν σε ενοχλεί. Γιατί δεν το κάνει για να πει. Το βλέπουν οι άλλοι. Σιγά μου ρε που σε ενοχλεί. Δεν το κάνει για να πει. Κοιτάξτε, το κάνει για να πει. Οτιδήποτε παρουσιάζει, πάει να μα πει ότι είναι το σωστό. Αμέσως, σιγά μου ρε. Λοιπόν, τα τακούνια σα αρέσουν. Μα αρέσουν και τα συγκεκριμένα τακούνια. Εγώ βαστιλέτο. Μα αρέσουν. Και αυτό εξαρτάται για το φοράει. Πάντα ποιο το φοράει πρώτον και δεύτερον. Δηλαδή, άμα φορέσει ο παγκό τη φασούλα τακούνι στιλέτο, δεν θα μ' αρέσει. Ναι, εντάξει. Πάντως στη Βρετανία σκέφτονται να το απαγορεύσουν στη δουλειά, γιατί κάνει πολύ κακό στην υγεία. Εντάξει, αυτά εδώ είναι τα πλάνα που από. Τι βάζει εκεί, τι είναι αυτό. Είναι τα πλάνα που τρέχουν με τα κούνια μας στη Ρωσία, σας το έχω δείξει. Απλώς είναι πλάνα αρχή. Εντάξει, ναι. Το θέμα μας ποιο είναι. Ότι κάνουν κακό τα τακούνια στην υγεία των γυναικών. Και για ποιο λόγο θέλουν να το απαγορεύσουν φυσικά. Να τα απαγορεύσουν τα κούνια. Παθαίνουν διάφορες αρρώσεις από τους πονάει μέσα τους μέχρι εδώ, δεν ξέρω τι. Και χάνονται ώρες εργασίας. Και δεν σκέφτονται και τις κοντές όμως. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Κάτι λέει το κοντρόλ πάνω. Το κοντρόλ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Λέει και εγώ δεν ακούω. Ναι. Τελείωσες. Καλημέρα. Χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε και σήμερα. Καλημέρα, κυρία Κατσίμη. Δεν έχουμε χρόνο. Μαρλένα μου, καλημερίζουμε. Πάμε, παιδιά, σε διάλειμμα γρήγορα. Έχουμε να πούμε μετά πολλά για τα νοσοκομεία, παιδών και για τη γρήπη. Σε συνδυασμό με όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα. Για πήγαινε το παιδί σου στον παιδόν. Γιατί δεν το πήγα. Το ξύλο. Ναι, όχι, πήγαινε να κλείσει ραντεβού, α πούμε, στον καρδιολόγο σου. Ξέρει πόσο θέλει. Μήνε. 5-6 μήνε. Ναι, θα σου πήρα το 2010. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στο διάλειμμα. Κατά της νέας γρήπης. Θα βρείτε τη βενζίνη σήμερα. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Σήμερα ποια θέματα θα συζητηθούν. Έχει πάει η ώρα 10 και 17 πρώτα λεπτά. Δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στα σχολεία. Να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο. Η ενημέρωση δεν περιμένει. Καθημερινά 10 συμβαίνει τώρα. Με την Πόπη Τσαπανίδου. Μακαρονάδα με Kerrygold Regatto Light. 100% σκληρότηρη, 16% λιπαρά. Kerrygold Regatto Light. Τρέξτε γρήγορα. Σπουδές εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ακαδημαϊκή αναγνώριση. Χωρίς δικατσά ΝΟΑΤΑΒ. Με ευρωπαϊκή αναγνώριση. American University of Athens. Bet, το περιοδικό για το στοίχημα της ελευθεροτυπίας. Παρουσίαση αγώνων με πρωτοποριακούς πίνακες και πλούσια παρασκήνια. Γράφουν Συρίγος, Πιλάρας, Σπυρόπουλος, Φουντής, Ριζεάκος, Ραγκάτσης. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στην ελευθεροτυπία. Το Πασόκ είναι ένα κίνημα του λαού μας. Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου δωρεάν μαζί με την νίκη. 1974-1981. Η πορεία του Πασόκ προς την νίκη. Γιορτάζουμε. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Η νίκη της δημοκρατίας. Ανανεωμένη, έγκυρη, αντικειμενική. Κάθε μέρα στα περίπτερα, μόνο με ένα ευρώ. Μέχρι να βρούμε ουρανό. Η Γλυκερία στο TV Avanti. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες της Γλυκερίας σε 6 συλλεκτικά CD. Η Γλυκερία στο TV Avanti. Το πρώτο CD και η κασετίνα της σειράς αυτή την Παρασκευή μαζί με το TV Avanti. Δημοκρατία. Οι 10 μικροί μίτσι έρχονται τριμήτεροι. Στο τέλος αυτούς πας και ψηφίσεις. Να! Μη χάσετε το νέο DVD στο τηλεθεατή. Γράφτο να το θυμάσαι. 18 με 21 Σεπτεμβρίου στο Ελληνικό, δύο εκθέσεις δώρων μαζί. Έκθεση δώρων Πανδό. Έκθεση επιχειρηματικού δώρου, δωρογραμμή και promotion. Τώρα το θυμάμαι. Πανδό και δωρογραμμή μαζί. 18 με 21 Σεπτεμβρίου, εκθεσιακό συγκρότημα ελληνικού, πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο.
Οργάνωση Ατού. Μην αφήνετε να σας κλέβουν τον ύπνο, αλλά ούτε και να σας κλέβουν στον ύπνο. Πτυσσόμενες πόρτες ασφαλείας βιομεταλλυμίλ. Για να κοιμάστε άφοβα με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες. Εάν ψάχνεις να σπουδάσεις αυτό που θέλεις, ελληνοβρετανικό, εδώ διαλέγεις εσύ και σπουδάζεις πραγματικά ανάμεσα σε 8 προπτυχιακά και 6 μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα. Ελληνοβρετανικό κολέγιο. Παίρνεις πτυχίο από Βρετανικό Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο. Ευρωμπάσκετ 2009. Όλα παίζουν στην ΕΡΤ. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τη Μαριλένα την Κατσίμη να δούμε μερικά θέματα που αφορούν σε αυτά που συνηθίζουμε να λέμε θέματα της καθημερινότητας, που είναι και τα πιο σημαντικά βέβαια. Κοίταξε, αυτά τα θέματα είναι και όταν αφορούν και σε παιδιά ακόμα περισσότερο. Ακριβώς, πολύ καιρό τώρα. Και η γρήπη, με αφορμή το θάνατο που είχαμε χθες του 29χρονου, πέρασε ένα άλλο επίπεδο και πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά και τα θέματα με τα παιδιά που σας είπαμε και πριν, με τα νοσοκομεία παιδών, που έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις σε προγραμματισμένες εξετάσεις. Δηλαδή, θες να πας, όπως είπαμε, για καρδιά. Yeah. Πας για εξετάσεις στο παιδί σου. Σου λέει, παίρνω το Μάρτιο του 10. Θες να πας για οφθαλμίατρο. Σου λέει, έλα το Φεβρουάριο. Είναι καλύτερα για αυτό. Ορισμένοι, ναι, το Φεβρουάριο είναι καλύτερα. Καλύτερα. Ναι. Το Μάρτιο. Ναι, οπωσδήποτε, ένα μήνα πριν. Ναι, αλλά ξέρεις, ορισμένοι. Ή για δόντι ακόμα χειρότερα, να πας για δόντι να δεις. Ναι. Την πάτησες. Την πάτησες. Και ξέρεις ότι ορισμένοι εκτιμούν ή καταγγέλουν ότι αυτό γίνεται επίτηδες. Για να του πρόβλημα στους ιδιώτες. Στα ιδιωτικά. Ναι, λέγεται και αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη σου λέει, 2-3 παιδών είναι. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, ειδικά αυτή την περίοδο με τα σχολιά. Τι είναι, ρε παιδιά εκεί. Και όμως δεν φτάνουν, σου λέει. Πάμε να καλημερίσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Θανάση Τσαγκρή, που τον έχουμε εδώ κοντά μας, καθηγητή μικροβιολογίας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Πανδημίας Γρήπης. Καλημέρα, καλή σας. Γεια σας, κύριε Τσαγκρή, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Πάμε και στον παιδόν στο Αγλαή Κυριακού, είναι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη εκεί, μαζί με τη διοικητή του νοσοκομείου, την κυρία Σιδέρη. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημερίζουμε. Και να ξεκινήσουμε από εκεί, λες. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Γεια, Αλεξάνδρα. Θέλετε να